Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Βρισκόμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για να είναι ανοιχτά τα σχολεία μας και ασφαλή. Μετά από 5 μήνες με κλειστά σχολεία, τα άνοιξαν χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο ασφαλείας. Η κυβέρνηση, το μόνο μέτρο που πήρε ήταν τα self-test, το οποίο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το αίτημα που έχουμε εμείς, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μας, με το επαναλαμβανόμενο τεστ από ειδικούς του ΕΟΔΗ. Για ακόμα μια φορά μας πετάνε το παράκι. Άμα δηλαδή βγει λάθος το τεστ, θα πάρουμε πάλι εμείς την ευθύνη. Η κυβέρνηση σε λίγο θα βάλει τους γονείς μας να μας κάνουν και μάθημα για να μην δώσει χρήματα για τα σχολεία μας. Την ίδια στιγμή που έδισε 2 εκατομμύρια ευρώ στη ΣΥΣΚΟ για τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και έδωσε όλα μας τα προσωπικά στοιχεία στη χώρα. Ταυτόχρονα, αντί να καλύπτονται τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με την τηλεκπαίδευση, με το που μπήκαμε στις τάξεις, γράφουμε διαγωνίσματα και μας περιμένουν εξετάσεις. Δεν μας λείπουν εξετάσεις από τα σχολεία μας. Είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε δίκιο. Θα συνεχίσουμε αγωνιστικά όπως ξέρουμε και έχουμε αποδείξει. Ήδη συνεδριάζουν 5 μελή και 15 μελή σε όλη την Αθήνα. Θα κλιμακώσουμε την επόμενη εβδομάδα τον αγώνα μας. Διεκδικούμε να μην δοθούν προαγωγικές εξετάσεις. Καμία σκέψη για τράπεζα θεμάτων. Προσαρμογή της διδακτέας ύλης από την πρώτη γυμνασίου έως τη δευτέρα ηλικίου για να καλυφθούν τα κενά. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μας. Να ανακοινωθεί άμεσα η ημερομηνία των πανελληνίων εξετάσεων. Να μην ισχύσει η ελέγχη στη βάση εισαγωγής.